σας το προσφέρει το καφέ Νίτρο που βρίσκεται απογειώνοντας τη διασκέδαση στο Σοχό και από το ζαρπλαστείο Κώστας που βρίσκεται στο Σοχό με τηλέφωνο 23950-23023. Γλυκαίνει τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Και στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι για να ακούσουμε αυτό το πρώτο σφύριγμα. Γίνεται η σέντρα. Η μπάλα περνά από όλη σου προβολή, εδώ ευκαιρία. Πάει για σουτ, νέο σουτ που γίνεται πάνω στη γραμμή. Απίστευτη φάση που χάνει ο Ζαλαγκίδης για να κάνει το 1-0. Η μπάλα από την παλιά που έκανε τώρα από το φάουλ που εκτελέστηκε εδώ. Για να δούμε αυτή τη φάση από κοντά. Χάνει ευκαιρία τώρα εδώ να απειλήσει ο Βιδαμενίδης. Στασινόπουλος τώρα θα πάρει θέση να εκτελέσει το φάουλ. Η μπάλα από κοντά προσπάθησε κάποιο παίκτη να βάλει τα πόδια του. Προσπάθησε και τώρα γέλμα από Αποστόλου από δεξιά. Θέλει να κάνει σέντρα. Γυρνάει την μπάλα. Εδώ διαμαρτυρία σε αυτή τη φάση προφανώς για πέναλτι του Ιασοναυγής. Στρατζαλίδης λέει δεν υπάρχει τίποτα. Σε καλό σημείο ο Σερμετζίδης το εκτελεί. Η μπάλα φεύγει από το πρώτο δοκάρι. Εδώ πολύ καλή εκτέλεση από τον έμπειρο επιθετικό του Εθνικού Σοχού, τον Γιώργο Σερμετζίδη. Η μπάλα φεύγει από το πρώτο δοκάρι. Εδώ για να δούμε ο Σερμετζίδης τώρα βγαίνει γρήγορα μπροστά για άμα αυτήν την αντιεπίθεση του Εθνικού Σοχού. Ζητάει ο Κανέλης την μπάλα. Σερμετζίδης σουτάρει out. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον επιθετικό του Εθνικού Σοχού. Εθνικό Σοχού, ο Ιασοναυγής 0-0 μετά από ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχε πολλές ευκαιρίες. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου από το διαιτή τον κύριο Στρατζαλίδη. Τώρα σε αυτή την παράλληλη σέντρα, Κανέλη στην κεφαλιά από κοντά. Ευκαιρία που χάνει εδώ ο επιθετικός του Εθνικού Σοχού. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι που ακούτε, φίλες και φίλοι. Σας το προσφέρει το καφέ Νίτρο που βρίσκεται απογειώνοντας τη διασκέδαση στο Σοχό. Και από το ζαρπλαστείο Κώστας που βρίσκεται στο Σοχό με τηλέφωνο 23950-23023. Γλυκαίνει τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Ενώ τώρα βγαίνει μπροστά ο Αποστόλου, προσπαθεί να περάσει, αλλά υπάρχει υπόδειξη εδώ. Προσπαθεί να αλλάξει. Για να δούμε. Θέλει να περάσει. Σαλακίδης ανοίγει ωραία. Μπροστά ο Εθνικός Σοχού. Από κοντά. Εξαπαφής. Απίστευτη φάση που χάνει εδώ. Και κάνει τον πάγκο του Εθνικού Σοχού να βγει από τα ρούχα του, όπως λέμε. Δεξιά. Αλλάζει την μπάλα. Σερμετζίδης. Πατάει. Σουτάρει. Εδώ κοντραρίσκει και ο Κανέλης δεν μπόρεσε και τελευταία στιγμή έμεινε άναυδος εκεί γιατί δεν μπόρεσε να γίνει αποδέκτης και να ολοκληρώσει τη φάση αυτή. Σαλακίδης τρέχει. Θα γυρίσει την μπάλα με κεφαλιό Κανέλης από κοντά. Εδώ ζητάνε πέναλτι και έχουμε πέναλτι. Έχουμε ανατροπή. Εδώ στον Αθανασιάδη που κερδίζει το πέναλτι με την είσοδό του διαμαρτυρίες εκεί από τον παίκτη της Αυγής. Τώρα ο Γιώργος Σερμετζίδης, αν θέλει να δώσει προβάδισμα στον Εθνικό Σοχό που ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο απλώθηκε πιο επιθετικά. Κόκκινη. Κόκκινη και αποβολή στον παίκτη γιατί ήταν τελευταίος παίκτης γι' αυτό. Σερμετζίδης, σουτάρει. Η μπάλα, out. Δεν γίνονται αυτά φίλε. Να λοιπόν, εδώ ο Εθνικός Σοχού κλωτσάει την πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα με το πέναλτι του Σερμετζίδη να στέλνει την μπάλα out. Θέλει να περάσει, αφήνει το πλεονέκτημα. Κανέλης πατάει την μπάλα, παίζει από τα δεξιά. Στο σούτ από δεξιά, όχι λέει ο Καραβελίδης. Στο σούτ του Σαλακίδη που επιμένει σε ένα ακόμα σούτ. Θέλει να κάνει σέντρα, ο Λάμπρο τον πιέζει. Γεμίζει από κοντά η προβολή. Πήγε να τσιμπήσει την μπάλα ο Θανασιάδης που πέρασε παράλληλα. Τραβάν τα μαλλιά του στον πάγκο του Εθνικού Σοχού και δικαιολογημένα το σταυρό του κάνει ο Γιάννης Παγώνης που ήδη η ομάδα του να χάνει τα άπιαστα σήμερα. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι πιστεύω και από τις δύο ομάδες. Κυριάρχησε η σκοπιμότητα. Ήμασταν ανώτεροι πιστεύω από την αρχή του παιχνιδιού. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. Χάσαμε ένα πέναλτι το οποίο άμα έμπαινε θα ήταν όλα διαφορετικά. Παλέψαμε και οι δύο ομάδες. Στο τέλος μοιραστήκαμε τον βαθμό της οπαλίας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς.